Ό,τι να είναι μου στέλνετε. Ό,τι να... Τι να πω, απαντήσω εδώ. Όχι παιδιά, δεν θα αλλάξω μηχανή. Δεν θα αλλάξω μηχανή. Η οθόνη γιατί δεν κλείνει? Δεν γουστάρει. Η οθόνη μου θα κλείσει ή όχι? Δεν γουστάρει. Η μπροστά οθόνη. Ακόμα αναμενεί. Έλα, κάπου το ξέρω εγώ. Κάτι μου θυμίζει αυτή η μηχανή. Τι θα γίνει τώρα, θα κλείσει αυτή η οθόνη? Λοιπόν, θα την κλείσω εγώ τώρα. Μισό, θα γουστάρει. Τι κάνει τώρα, γράφει. Γαμώτο. Τη κυρία εκεί πάνω τη άρεσε η μηχανή εδώ που σταμάτησα. Ωραίο, ωραίο μου φώναζε. Δεν πρέπει να ήταν όμως ελληνίδα, ήταν αλλοδαπής προελεύσεως. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνική κατασκευή, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μα καραλίκια από όξο. Λοιπόν, αυτό το δρομολόγιο είναι από τις λίγες φορές που δεν πετυχαίνω κίνηση. Περίεργο μου φαίνεται. Αλλά ρε φίλε, πώς παρκάρουν έτσι? Εδώ, ό,τι να είναι, πεζοδρόμιο δεν υπάρχει. Πρέπει να κατέβει ο πεζός στον δρόμο. Εντάξει, εντάξει, μωρέ. Σιγά, πεζός είναι. Θα ρίξει μια ματιά πίσω, θα δει ότι δεν έρχεται αυτοκίνητο, μηχανή, θα βγει στον δρόμο, θα περάσει, θα φύγει. Όπως και να έχει, εσύ φίλε μου, με τη μηχανή ή το αυτοκίνητο πρέπει να έχει λίγο το νου σου. Μην γίνει στραβή. Θέλει λίγο έτσι προσοχή. Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν βλέπεις αυτοκίνητα πάνω στο πεζοδρόμιο, καλή ώρα εδώ, να πονηρεύεσαι λιγάκι. Να πονηρεύεσαι. Α, δίθηση, έτσι, δίθηση. Δεν θα κάνω, όχι, ρε φίλε, δεν θα κάνω. Δεν θα κάνω από εδώ και πέρα, γιατί θα με κράζετε. Όπως με έκραξε ο φίλος ότι πηγαίνω με 50 και 60 στον αυτοκινητόδρομο. Λεωφόρος Ποσειδώνος, αυτοκινητόδρομος. Φίλε μου, το έγραψε και σε σχόλιο. Η λεωφόρο Ποσειδώνος έχει 70 χιλιόμετρα όριο ταχύτητας. Εντάξει. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν ο άλλος θέλει να πηγαίνει με 100, με 200, με 300, δικαίωμά του. Ο καθένας, όταν οδηγεί, παιδιά, όταν οδηγεί, είναι δικαίωμά του να πηγαίνει όπως θέλει. Όπως είναι και υποχρέωση της αστυνομίας, δεν το σταματάει. Όπως έγινε εχθές. Εχθές, παιδιά, έγινε αυτό. Σας πω ένα περιστατικό τώρα που βίωσα εχθές. Εχθές, παιδιά, με σταμάτησε η αστυνομία. Ναι, με σταμάτησε η αστυνομία. Με πήρε η μπάλα, να το πω καλύτερα. Με πήρε η μπάλα, παιδιά, εχθές. Και αυτό γιατί αυτός που ήταν δεξιά μου, στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας, εγώ ήμουν στο μεσαίο ρεύμα κυκλοφορίας, θα σας πω και τη λεωφόρο που κινόμουν, ξαφνικά αποφάσισε να πάει αριστερά. Όχι γιατί ήθελε να πάει αριστερά, αλλά γιατί χέστηκε πάνω του. Ναι, παιδιά, χέστηκε πάνω του. Τα είδε όλα. Εδώ τώρα εγώ να σταμάταγα. Μπράβο, μπράβο, σταμάτησε πίσω μου. Είδε που ήταν σταματημένα εδώ τα αυτοκίνητα και σταμάτησε πίσω μου να περάσει ο κύριος με τον μπαστούνάκι. Μπράβο, μπράβο, φίλε. Λοιπόν, πού ήμουνα? Α, ναι, χαίστηκε παιδιά και ήθελε να κάνει αριστερά. Παραλίγο να πέσει απάνω μου. Εντάξει, δεν τρέχαμε. Λίγα χιλιόμετρα πηγαίναμε γιατί είχε κίνηση. Αλλά για λίγο γλιτώσαμε τη στραβή. Για πολύ λίγο. Γυαλίζει το εργαλείο. Το πλήνα, παιδιά. Έγινε ανθρώπινο. Είχε πάει πολύ λάσπη. Και γίνει σαν αυτό. Όχι, πίσω ήταν. Το δικό του είναι πτέσμα μπροστά σε αυτό που είχε γίνει το δικό μου. Everyday riding. Θα το καθιερώσω. Θα φτιάξω playlist να βάζω καθημερινά επεισόδια από το δρόμο. Ούτε ήξερε που θέλει να πάει το παιδί αυτό. Λοιπόν, ο δρόμος στον οποίο εξελίχθηκε η όλη φάση ήταν η λεωφόρος Μεσογείων. Εντάξει, καθαρό. Όχι αυτοκινητόδρομος Μεσογείων, λεωφόρος Μεσογείων. Μην τα μπλέκουμε. Μεσημεριανές ώρες, κίνηση αρκετή. Οπότε εκεί και να θέλες, και να θέλα μάλλον, να μιλήσω για μένα. Παιδιά, από εδώ και πέρα θα μιλάω καθαρά για μένα, δεν μιλάω για κανέναν άλλον. Στα παραδείγματα δηλαδή, μιλάω καθαρά για μένα. Και να θέλα δηλαδή, δεν μπορούσα να τρέξω γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση, αλλά εκτός αυτού. Γνωρίζετε ότι εγώ καφριλίκια δεν. Και όπως είπε ένας φίλος ότι θα άξιζε περισσότερα βγει στο κανάλι, να απαντήσω και σε αυτόν, αφού του έχω απαντήσει στο σχόλιο, να του απαντήσω και από εδώ ότι το καφριλίκι, φίλε μου, το καφριλίκι και η κόντρα και η σούζα και οι βλακίες στον δρόμο είναι που περνάνε και δίνουν views. Από μένα δηλαδή μέχρι εκεί. Η δυνατότητά μου είναι μέχρι εδώ. Δεν πάει παραπάνω. Λοιπόν, Μεσογείων είπαμε. Και ήμουνα στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας γιατί όλη η δεξιά λωρίδα ήταν γεμάτη αυτοκίνητα. Και ποια είναι η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Μεσογείων, παιδιά? Σωστά καταλάβατε, η λεωφοριολωρίδα. Εντάξει, το εμπεδώσαμε και αυτό. Μπράβο, αγαπητά μου παιδιά. Λεωφοριολωρίδα.
Λοιπόν, στη λεωφορείο Λωρίδα λοιπόν έγιναν πράγματα και θάματα, δηλαδή έβλεπες απίστευτες καταστάσεις, μόνο λεωφορείο δεν έβλεπες, μόνο αυτοκίνητο έβλεπες και μόνο αυτοκίνητο, τίποτα άλλο. Κάνα δύο μηχανάκια που πηγαίνανε σαν γκώτες πίσω από τα αυτοκίνητα. Οπότε αυτό το επεισόδιο μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μια συμβουλή για όλους αυτούς που οδηγούν αυτοκίνητο και κινούνται στη λεωφόρο Μεσογείων. Αγαπητά μου ματσακόνια, άμα φτάσω εγώ ποτέ στο σπίτι σήμερα, εμένα να με αφοδεύσεις. Έτσι, περάστε με όλοι. Να σας βλέπω να ζηλεύω. Εγώ διήθυνση δεν θα κάνω. Τι θα κάνω. Θα δούμε. Αν και από ό,τι ξέρω, η διήθυνση, παιδιά, πλέον επιτρέπεται, έτσι. Λίγα χιλιόμετρα και σύμφωνα με το νέο κοκ, τα πρόστιμα και μπείτε, ενημερωθείτε. Μπείτε. Θα σας τα δείξω εγώ. Μπορείτε να μπείτε, να τα βρείτε. Τι έλεγα πριν σταματήσω στο βανάρι, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, στη λεωφορείο Λωρίδα, λοιπόν, να σας πω την ιστορία η οποία εξελίχθηκε εκεί. Αυτοκίνητο πολύ, εγώ δεξιά δεν με έπαιρνε να πούμε τίποτα. Σιγά σιγά, υπομονετικά, καρτερικά στον δρόμο, να κοιτάω αριστερά μου, να κοιτάω δεξιά μου, να κοιτάω μπροστά μου, να ρίχνω και κλεφτές ματιές στους καθρέφτες μου για να δω αν μου έρχεται κανένας απάνω μου. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ενώ ναι, μεν σκεφτόμουν ότι πολλά τα αυτοκίνητα, ρε αδερφέ, στη λεωφορείο Λωρίδα, τι γίνεται, γιατί να μην μπορώ εγώ να μπω εκεί, γιατί ως γνωστόν, παιδιά, όλοι εσείς που οδηγείτε αυτοκίνητο στη λεωφορείο Λωρίδα επιτρέπεται να κινούνται μόνο λεωφορεία και μοτοσυκλέτες. Μπορείτε να δείτε και τη σχετική σήμανση στο δρόμο. Όπου υπάρχει λεωφορείο Λωρίδα υπάρχει και πινακίδα. Το λέει πεντακάθαρα. Οπότε όλοι εσείς που κινείστε στη λεωφορείο Λωρίδα, παιδιά, σκεφτείτε το 2 και 3 φορές, μην κάτσει στραβή. Όπως πήγε να κάτσει δηλαδή και με εμένα, και φτάνουμε στο προκείμενο. Τώρα εγώ είμαι εδώ, είναι ένα μαγαζί εδώ πέρα, το οποίο πολύ ψήνομαι τώρα να σταματήσω για να πάρω κάτι για την DJI Action 3 κάμερα που έχω, αλλά δεν θα το κάνω, γιατί θέλω να το ψάξω λίγο παραπάνω, μπας και το βρω σε καλύτερη τιμή. Μην φανταστείτε τώρα καμιά τιμή τρελή, 15 ευρώ ήταν. Ξέφυγα από το θέμα, συνεχίζω και επανέρχομαι. Γιατί μου στέλνετε μηνύματα? Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα. Ναι, ωραία. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Λοιπόν, πηγαίνοντας που λέτε στον δρόμο, εκεί αργά, υπομονετικά, είχα μπροστά μου ένα Fiat 500 με έναν τύπο μέσα, ο οποίος έτρωγε με τη ζώνη του, δεν μπορώ να πω. Φόραγε ζωνίτσα ο τύπος. Ναι. Ήταν εντάξει, οκ. Γυαλάκι, κουστούμάκι, ναι. Γραβατούλα. Και έτρωγε. Αν είδα καλά, φιστίκι αράπικο. Έτσι, δεν σας αφήνω με απορίες το τι έτρωγε, αν είδα καλά, φυστικά και αράπικο. Στη λεωφορείο Λωρίδα. Αυτός τον είχα δεξιά μου, που λέτε. Οπότε κάποια στιγμή, παιδιά, και πάνω σε μια έτσι κάμψη του δρόμου, εμφανίζεται, τι άλλο, αστυνομία. Να σας δώσω τώρα λίγο χρόνο να επεξεργαστείτε στο μυαλό σας τι μπορεί να έκανε αυτός δεξιά μου, τι μπορεί να έκανε αυτός που οδηγούσε μέσα στη λεωφορείο Λωρίδα, για να αποφύγει την αστυνομικό, μια γλυκύτατη αστυνομικός η οποία βρισκότανε ακριβώς μπροστά του και του έκανε νόημα να σταματήσει. Ο τύπος λοιπόν, πριν κάνει δεξιά, είχε τη φαϊνή ιδέα να κόψει τελείως αριστερά το τιμόνι του, να βγει δηλαδή από τη λεωφορείο Λωρίδα, με αποτέλεσμα να έρθει σχεδόν να ξύσει το κάγκελο που εξέχει εδώ πέρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πήγε να με ρίξει, παιδιά, γιατί τρόμαξε, επειδή είδε την αστυνομικό να του κάνει νόημα, γιατί βρισκόταν ο τύπος μέσα στη λεωφορείο Λωρίδα. Αυτό τώρα έγινε, είναι δευτερόλεπτα αυτή η φάση, έτσι. Μέσα σε δευτερόλεπτα γίνεται η όλη φάση. Με παίρνει δεξιά, με παίρνει. Δεν κάνω διήθυση, έτσι. Με βλέπετε, κυρίως. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα, αφού ξέρω εγώ, εντάξει, πάτησα φρένο και πέρασε μπροστά μου, κοίταξα και τον καθρέφτη, στο μπαμ. Λοιπόν, άλλα 2-3 αυτοκίνητα πίσω μου, την ψηλιάστηκαν, την είδαν την υπόθεση να γίνεται βλακεία, να εξελίσσεται σε πρόστιμο. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Και μπήκανε και αυτοί αριστερά. Αυτοί όμως δεν είχαν κάποιον αριστερά τους. Ή και αν είχαν, εγώ τουλάχιστον δεν πρόλαβα να δω. Τώρα θα μου πεις, οκ, εντάξει, η αστυνομικός σήκωσε το χέρι. Αυτό σταμάτησε, και όμως, παιδιά, σταμάτησε, τον έβαλε δεξιά. Αλλά μαζί με αυτόν σταμάτησε και εμένα. Εντάξει, απορία στην αρχή, τι έγινε, ρε γαμώ, το λέω, εμένα γιατί. Εγώ νορμάλ έφυγα. Ποιος ο λόγος να σταματήσει και εμένα. Λοιπόν, κατά πρώτον, η αστυνομικός που μας σταμάτησε, δεν σταμάτησε τους άλλους δύο που πρόλαβα εγώ να δω από τον καθρέφτη μου, αν έκαναν αυτή την κίνηση να φύγουν αριστερά, να βγουν δηλαδή από τη λεωφορείο Λωρίδα. Δεν τους σταμάτησε. Τώρα μπορεί να ήταν κι άλλοι. Πιθανόν. Κατά δεύτερον, εμένα απλά με ρώτησε για αρχή. Δηλαδή, είσαι εντάξει, τρόμαξες, είσαι οκ.
Αφού την βεβαίωσα ότι είμαι εντάξει, μου λέει τα χαρτιά σου. Λέω, έλατε. Σιγά να μην το ξέχναγες. Έβγαλα τα χαρτιά μου, τη στάδειξα. Και ήταν τώρα ένας άλλος αστυνομικός εκεί και προσπαθούσε τώρα αυτός που έτρωγε τα φιστίκια, τα αράπικα που λείπαμε πριν, να τον πείσει ότι δεν ήταν στη λεωφορείο Λωρίδα. Και το μεταξύ να του λέει ο αστυνομικός ότι κοίτα να δεις, μην τα λες αυτά γιατί στον πληθυντικό πάντα του μιλούσε. Μην τα λέτε αυτά γιατί όλη η λεωφορώ Μεσογείων είναι με κάμερες, οπότε θα μπορεί πανεύκολα να αποδειχτεί το τι κάνατε, το ότι παραλίγο να χτυπήσετε δίτροχο. Γιατί τρομάξατε, τι του είπε εκείνη την ωραία, γιατί μας είδατε ξαφνικά μπροστά σας, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Το αυτή μου έπιασε και το λίγο, έπιασε και το ποσό, να του λέει το ποσό κοστίζει αυτή η παράβαση. Παιδιά, έτσουξε. Παιδιά, πόνεσε η τσέπη μου. Εκεί δεν έδωσα συνέχεια. Αυτός εδώ μεταξύ να μου λέει, έχεις κανένα πρόβλημα εσύ, σου δημιούργησα θέμα. Εγώ δεν του δώσα σημασία, δεν ασχολήθηκα, δεν του μίλησα καν. Τώρα τα δικαιώματά μου πάνω σε αυτό δεν ξέρω, θα μπορούσα ας πούμε να του κάνω κάτι. Ούτε καν το σκέφτηκα, ούτε καν με ένιαξε. Από τη στιγμή που έγινε η όλη φάση και ανέμακτα συνέχισα, δεν κάθισα τώρα να ασχοληθώ αν θα έπρεπε να και. Δεν. Αλλά το γαμώτο στην όλη υπόθεση είναι ότι σταμάτησε και εμένα. Για αρχή μου το είπε το μεταξύ η κυρία αστυνομικός εκεί, ότι σε σταματάω, μου λέει, να δω αν είσαι εντάξει. Μου λέει, γιατί σε είδα ότι πλακώθηκε στα φρένα, είσαι, νιώθεις καλά, οκ, okay, όλα, μήπως να ηρεμήσεις και όλα αυτά. Στο τέλος μου πέταξε και να δω και τα στοιχεία σου, φέρε μου λίγο τα χαρτιά σου. Καθαρός ουρανός σας τραπέζι δεν φοβάται, οπότε κατεβήκαμε, τα χέρια στο τιμόνι, ξέρετε, είχαμε και τέτοια. Ναι, ήταν λίγο έτσι περίεργη η φάση. Τα χέρια στο τιμόνι, έχεις τα χαρτιά σου, τα έχω στην παγκασγέρα, πρέπει να τα βγάλω από τη τσάντα, ότι κάνεις με αργές κινήσεις, είχε και δύο άτομα εκεί, δύο αστυνομικούς ακόμα και ένα-δύο άτομα της Δίας ήταν εκεί. Καλά, εκείνη την ώρα μην νομίζετε, δεν είδα και πολλά πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εγώ έδωσα τα χαρτιά μου και έφυγα, ο άλλος έμεινε εκεί. Τώρα τι του κάνανε, τι πρόστιμο του ρίξανε τελικά, γιατί τον κλάψανε, σίγουρα για το ότι οδηγούσε παράνομα σε λεωφορείο Λωρίδα, σίγουρα για... του είπε ότι έκανε επικίνδυνο ελιγμό, σίγουρα δηλαδή πρέπει να τον έγραψε και γι' αυτό. Αλλά το όλο πανηγύρι, παιδιά, έτσι για να το κλείσω σιγά σιγά, για όλους εσάς που οδηγείτε αυτοκίνητο, είναι ότι στη λεωφορείο Λωρίδα, βάλτε το καλά στο μυαλό σας, για να μην βρεθείτε προεκπλήξεων, επιτρέπονται τα λεωφορεία και οι μοτοσυκλέτες. Ξαναλέω, υπάρχει σχετική σήμανση. Αν την βρω σαν σήμανση, σας την πετάξω εδώ. Κάπου θα βγει εδώ τώρα. Κάπου θα βγει. Τη βλέπετε? Αν δεν τη βλέπετε, σημαίνει ότι δεν τη βρήκα. Πάντως υπάρχει. Όσοι οδηγείτε αυτοκίνητα, αποφύγετε το, γιατί μπορεί ξαφνικά να δείτε ένα υψωμένο χέρι που να σας λέει κάνε δεξιά και να πληρώσεις από το υστέρημά σου ένα πάρα πολύ τσουκτερό πρόστιμο. Χωρίς να είμαι σίγουρος για το εάν προβλέπεται και η αφαίρεση πινακίδων, άδεια κυκλοφορίας και δεν συμμαζεύεται, έτσι. Απλά έτσι για να το κλείσουμε, επειδή δεν γνωρίζω, γι' αυτό το λέω. Αλλά το πρόστιμο δεν το γλιτώνεις. Θα αντιφάς και πιστέψτε με, τσούζει. Τσούζει και πονάει πολύ. Με τσακόνια μου αυτά τα ολίγα, ελπίζω να μην σας κούρασα. Γνώση μοιράζω στην τελική. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, κάντε εγγραφή στο κανάλι, ελάτε και τα social media μεριά και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλιά πολλά! Yeah.